ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο που το έκανα για τα Σφακιά και με εξέλεξαν οι συνδημότες μου εκεί δύο φορές δήμαρχο, μια το 2010 με 62% και μια το 2014 με 96,5% μετά από αυτό το έργο το οποίο κάναμε εκεί. Υπάρχει μια κριτική μαντινάδα η οποία λέει το εξής, και είναι ο τρόπος που κινηθήκαμε και βλέπω πολλούς εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα που κινούνται με τον ίδιο τρόπο. Λέει λοιπόν αυτή η μαντινάδα ότι στο μετερίζει της ανθρωπιάς και της τιμής το χρέος πρέπει κανείς να πολεμά και ας είναι ο τελευταίος. Γι' αυτό μας έστειλε ο λαός εδώ, για να πολεμήσουμε στο μετερίζει της ανθρωπιάς και της τιμής το χρέος. Διότι όσο και προσπαθούν διάφοροι να φαρμακώσουν την ψυχή των ανθρώπων με αυτά που λένε τις τελευταίες μέρες εδώ πέρα, γιατί έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, φυσά ένας άλλος αέρας από τις 25 και μετά στην Ελλάδα. Έφυγε η μούχλα του νοτιά, η σκόνη της Σαχάρας. Έφυγε η υγρασία του πουνέντε που έρχεται από τα δυτικά, από την Εσπερία. Φύσηξε καθαρός, βορεινός, μαδαρίτικος αέρας. Αυτό το μελτέμι που δίνει τη ζωή στα βράχια του Αιγαίου κάθε καλοκαίρι. Και πήρε τη μαυρίλα, την οποία για 4 χρόνια αυτοί οι γκεμπελίσκοι δημοσιογράφοι κάθε βράδυ στις 8 θέλαν να πείσουν ένα λαό ότι το μόνο του μέλλον για τα επόμενα 30 χρόνια είναι να τον ξεσκίζουν και αυτόν και τα παιδιά του. Έφυγε αυτό. Τέλειωσε. Τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την εντολή σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ιστορικό γεγονός αυτό, να συνεργαστούν αυτά τα δύο κόμματα, μας έδωσε μια πολύ καθαρή εντολή. Ακούμπησε την ελπίδα του απάνω μας και μας είπε, θα σταματήσετε την ανθρωπιστική κρίση, θα τιμωρήσετε τους ενόχους, θα επαναδιαπραγματευτείτε το χρέος και θα βάλετε μπροστά μια άλλη Ελλάδα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτό μας είπε. Απαγορεύεται να αποτύχουμε. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη κουβέντα. Θα πετύχουμε. Ό,τι και να λέτε. Η μεσσηνιακή ακροδεξιά, η οποία στήριξε τον κύριο Σαμαρά, συνέλαβε ένα σχέδιο της αριστερής παρένθεσης και καλά. Και πήγε να μας γκρούψει. Έφερε την παράταση 2 μήνες πιο κοντά. Σου λέει τι θα κάνουνε. Θα τους κλείσει η τράπεζα τη ρευστότητα, θα παίξει καρδιά των σαν τα περδικάκια και θα υποχωρήσουν όπως υποχωρήσαμε εμείς. Κούνια που σας εκούναγε. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Η συγκλονιστική κατάληξη της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα προχθές είναι ο λόγος που θα νικήσουμε. Είμαστε σάρκα από το λαό, δεν θα τον προδώσουμε, θα κρατήσουμε ψηλά την αξιοπρέπειά του και το πήραν το μήνυμα. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολιτικά. Πολιτικά και γεωπολιτικά. Και γι' αυτό και θα νικήσουμε. Όχι για τα τεχνοκρατικά. Αυτά θα τα βρουν οι τεχνοκράτες. Θα τα βρουν διάφοροι. Εδώ η κεντρική ιδέα είναι η εξής. Εμείς θέλουμε 2 βήματα. Πρώτον, να γλιτώσουμε το πνίξιμο που πήγατε να μας κάνετε. Και να το γλιτώσουμε. Γιατί στείλαμε το μήνυμα ότι εάν μας ζορίσετε, εμείς δεν θα πούμε σφάξε να γάμου να γιάσω. Θα πούμε όχι. Και αυτό το όχι δεν θα έχει επίδραση μόνο στην ελληνική κοινωνία, θα έχει ντόμινο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείς, κυρία Άγγελα, να το κάνεις αυτό? Δεν νομίζω ότι μπορείς. Και στο είπε και το μεγάλο αφεντικό, ο Ομπάμα, εχθές, ότι με ανοιχτή την Ουκρανία και δεξιά και αριστερά και τα υπόλοιπα και όλα αυτά που συμβαίνουν και με την Κίνα, δεν μπορούμε να έχουμε και την Ελλάδα ανοιχτή. Λοιπόν, εμείς θα αξιοποιήσουμε κάθε χαραμάδα της γεωπολιτικής και του ανταγωνισμού που έχουν τα μεγάλα κέντρα για να πάρουμε χρόνο, για να πάρουμε χρόνο να λειτουργήσει η κοινωνία και η οικονομία μας τους επόμενους 5-6 μήνες, να μπουν μπροστά αυτές οι μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε και θα πω κάμποσα πράγματα για αυτές μετά, θα μπουν μπροστά, θα αλλάξει το κλίμα και θα φτάσουμε στη συμφωνία στην οποία η κεντρική ιδέα είναι η εξής. Εμείς θέλουμε να μειώσουμε 6 με 10 δις ευρώ το χρόνο αυτά που πληρώνουμε για το χρέος. Και πες το όπως θες. Πες το κούρεμα, πες το μείωση, πες το πάγωμα, πες το επιμήκυση, πες το swap, πες το δεν ξέρω και εγώ τι, με ό,τι ακρονίμια και ακροστοιχίδια. Εμείς θέλουμε να μην πληρώνουμε τα επόμενα χρόνια 6 με 10 δις ευρώ. Αυτό θα δώσει τη μεγάλη ανάσα στην οικονομία. Και αυτό θα κάνουμε.
Και αυτό είναι κούρεμα, όπως και αν το πούνε για να το δεχτούν οι λαοί. Και προσέξτε, πώς μιλάγαμε πριν από δύο μήνες, με την παντοκρατορία των Γερμανών, δεν αλλάζει τίποτα, αυτός είναι ο δρόμος, με το mail του Χαρδούβελη, με τα νέα μέτρα κτλ. Τώρα τι κουβεντιάζουμε, αυτά που λέω τώρα. Τι νομίζω θα κουβεντιάζουμε μετά από έξι μήνες, όταν θα έχουν περάσει εκλογές στη Γερμανία, όταν θα έχουν περάσει εκλογές στη Φιλανδία, όταν θα πλησιάζουν εκλογές στην Ισπανία, που οι συναγωνιστές μας εκεί δημοσκοπικά είναι πρωτοκόμμα, όταν θα γίνουν αλλαγές στην Ιταλία και ο Ρέντσι δεν θα μπορεί να ελέγχει τόσο πολύ κάποια πράγματα, όταν θα υπάρχει όλη αυτή η κίνηση που τη δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη δημιούργησε η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ από την Ελλάδα θα ξεκινήσει η αλλαγή στην Ευρώπη και χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν θα γινότανε. Και τότε θα δούμε εμείς ποιος κουρεύει, ποιος δεν κουρεύει, ποιος λέει όχι, ποιος έχει τη δύναμη να προχωρήσει κάποια πράγματα παραπέρα. Και το ξέρουν πολύ καλά. Γι' αυτό μας πιέζουν τώρα. Θα τον περάσουμε τον κάβο του Φλεβάρη-Μάρτη. Και άμα τον περάσουμε τον κάβο του Φλεβάρη-Μάρτη, τότε να δούμε σε τι λιμάνι θα καταλήξουμε καλοκαιριάτικα. Θέλω να πω 2-3 πράγματα, πέρα από το γενικό πολιτικό, γιατί έτσι θα κινηθούμε και δεν πρόκειται ούτε τη χώρα να ρίξουμε στα βράχια. Την έχετε καταστρέψει εσείς, το κουτουλήσατε το καράβι, εμείς θα το ανασύρουμε τώρα. Έχετε φτιάξει ένα κράτος, γιατί αυτά θέλουμε να φανούν τους επόμενους μήνες, γιατί αυτά θα τροποποιήσουν και την κοινωνική συνείδηση αλλιώς. Έχετε φτιάξει ένα κράτος που έχει τρία χαρακτηριστικά, 70 χρόνια τώρα. Είναι πελατειακό, για να αναπαράγει το κομματικό σας σύστημα, διαχέει τη διαφθορά για να ταΐζει 80 οικογένειες δοσιλόγων της κατοχής και 20 νέων τζακιών του Ανδρέα Παπανδρέου μετά το 80, και τρίτον κάνει μια διάχυση της ευθύνης. Αυτό το κράτος έχετε φτιάξει. Εμείς αυτό το κράτος θα το τσακίσουμε. Όχι απολύοντας τον κόσμο, όχι καταστρέφοντας ζωές και προοπτικές και τη νέα γενιά, αλλά αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που δουλεύει. Και αυτή θα είναι η μεγάλη μας μεταρρύθμιση εμάς. Εσείς όταν λέτε μεταρρύθμιση, εννοείται αίμα, πόνο και δάκρυα. Πουλήστε τα, σκίστε, απολύστε, κάντε, δείξτε κτλ. Για μας η μεταρρύθμιση έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Και δεν μου αρέσει η λέξη μεταρρύθμιση, μου αρέσει η λέξη ανατροπή. Δηλαδή, εγώ θέλω μια ανατροπή στη δικαιοσύνη, η οποία να μην κάνει 10 χρόνια, 12, να βγάλει απόφαση για την προσφυγή του βιολογικού της παλιόχωρας στην Κρήτη, που βρωμέζει το μισό Λιβικό, και 10 χρόνια το παπαριάζουν, συγγνώμη για την έκφραση, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν βγάζουν απόφαση. Εγώ θέλω μια μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη που να τη βγάζει σε 2 μήνες. Και να μπορούμε, θα το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Θέλω μια μεταρρύθμιση στην αστυνομία, η οποία να μην κλείνει 5 αστυνομικά τμήματα για να πάει κάποιος υπουργός σε ένα σπάστο καρπενήσι από τη μια μεριά, και από την άλλη, εμένα που κάμα ένα απόπειρα με 4 κιλά δυναμίτη να με ανατινάξουν το σπίτι και την οικογένεια, να κάνουν 5 μήνες να μου βάλουν συνοδεία που δεν την πήρα τελικά και την κάμανε τη μέρα που ανακοινώθηκε ότι θα ήμουν υποψήφιος. Θέλω μια μεταρρύθμιση εκεί, βαριά. Θέλω μια μεταρρύθμιση στο θέμα της αγροτικής παραγωγής, που φέτος θα βγάλουμε 400.000 τόνους λάδι, από το οποίο το 80% όλη την προστιθέμενη αξία της μεταποίησης του θα την πάρουν οι Ιταλοί. Εμείς θα πάρουμε τα 2-2,5 ευρώ και οι Ιταλοί θα πάρουν τα 10-15. Γιατί? Γιατί έχετε ένα κράτος το οποίο ο αγροτικός συνεταιρισμός Βακίων, για να κάνει τυποποιητήριο, πρέπει να φτιάξει κάτι χαρτιά που είναι τόσα. Μόνο που τα βλέπεις λες δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πώς λοιπόν θα πάρει μπροστά η μηχανή? Θέλω μια μεταρρύθμιση σε σχέση με τις επενδύσεις, η οποία να μην δίνει σε ντέτε χρόνο αυτό το κράτος άδεια για να μπουν τεράστιες ανεμογεννήτριες, 180 λέει στα Σφακιά για στον Άι Βασίλη, για να παράξουν 550 μεγαβάτ ρεύμα, όταν όλη η Κρήτη καίει 750 ας πούμε, και να μπουν στα δικά μας τα βουνά, που εμείς καίμε 2 μεγαβάτ στη χειρότερη των περιπτώσεων ας πούμε, και δεν με αφήνει εμένα σαν Δημοσφακίων να κάνω
αυτό που τους είπα. 8 με 12 μικρές σε δύο συγκεκριμένες περιοχές με πλειοψηφικό ποσοστό του Δήμου. Αν θέλει κανείς ιδίως να συμμετέχει, αλλά εμείς το κουμάντο, για να μην πληρώνει κανείς άνθρωπος ρεύμα, καμία επιχείρηση, να το αναπτυξιακό κίνητρο και να βγάζουμε και κανένα φράγκο δίνοντας το ρεύμα στους όμορους Δήμους. Αυτή τη μεταρρύθμιση θέλουμε εμείς. Και αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα κάνουμε. Που δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές σας μεταρρυθμίσεις. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή. Εχθές άκουσα τον κύριο Βενιζέλο και πολύ εκνευρίστηκα. Πρέπει να έχει πολύ θράσος κανείς όταν παρουσίαζε το Λαβρεντιάδη σαν τον παράδειγμα επιχειρηματία του αυτοδημιούργη του, όταν έγινε όλο αυτό το σκάνδαλο που φάγανε τα λεφτά από την τράπεζα, όταν δώσαν εκείνο και ο κύριος Βενιζέλος από πίσω αυτά, όταν έδωσαν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο εναντί πινακίου φακής στη Eurobank, όταν δώσανε την αγροτική στην Πειραιώς με την αξία ενός κτηρίου και έλεγε ο κύριος Βενιζέλος πίσω από αυτά, όταν πήρανε 1 δισεκατομμύριο από το 1,150 δις του Πράσινου Ταμείου και το δώσα για το χρέος, να έρχεται εδώ και να μας λέει ότι κάνετε αυτά που κάνω. Να πάει να βρει μια τρύπα να κρυφτεί και να διαλογιστεί γιατί τον πήγανε στο 4,5%. Λοιπόν, επειδή ξεπέρασα τον χρόνο και έχω πολλά να πω, λοιπόν, θα τελειώσω με ένα μήνυμα που μου έστειλαν κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι φίλοι από τα Σφακιά, που είναι πολύ όμορφο και θα σας το πω. Όταν πεσμένος βρίσκεσαι στου πηγαδιού τον πάτο και αναντρανίζεις τη ματιά στον κόσμο τον απάνω, τεντώνεις χέρια και αρμούς, στον πόρο αναρριχάσαι. Τον δρόμο σου κατανικάς και ελεύθερος λογάσαι. Γι' αυτό θα νικήσουμε. Ευχαριστώ.